Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου, το επίκεντρο της κριτικής, οι ευθύνες και οι πολιτικές της απερχόμενης περιφερειακής αρχής. Πέρα από αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και με το όλο το σκηνικό που έκανε τότε στο Περιφερειακό Συνέδριο, ο κ. Στατούλης εκείνη την εποχή ξεκίνησε και λίγο, αν θέλετε, μια διαφοροποίηση στο πολιτικό του αφήγημα όσον αφορά την Πελοπόννησο, στη λογική του ανεξάρτητου συνδυασμού, που μπορούμε να πατάμε σε όποιες βάρκες θέλουμε για να αντλούμε ψήφους από οποιοδήποτε πολιτικούς χώρους. Η δική μου παρέμβαση τότε ήταν το ενακτήριο λάκτισμα για τον κύριο Τατούλη για την πολιτική μου στοχοποίηση. Με αφορμή και τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το αναπτυξιακό συνέδριο, ο απολογισμός μόνο θετικό πρόσημο δεν έχει, με χαρακτηριστικές τις αναφορές του περικλίματα. Μέσα σε αυτό το χρόνο λοιπόν, όλοι μας, γυρνώντας και τη Μεσσηνία αλλά και την Πελοπόννησο, διαπιστώνουμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί. Και όχι μόνο τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί, πολλά από αυτά που έθεσε τότε ο Πρωθυπουργός, εκτός ότι έχουν μείνει στα συρτάρια, υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα, όπως για παράδειγμα το έργο της ΔΙΤ για τα απορρίμματα, που ενώ ήταν πριν ένα χρόνο πάλι έτοιμο να τελειώσει, ακόμη είμαστε με προβλήματα. Βολή κατά βολή και για τα όσα εξελίσσονται στο μέτωπο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Έχουμε δώσει πολλούς αγώνες και μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όλα αυτά τα χρόνια η Περιφερειακή Αρχή είχε μια συγκεκριμένη ευθύνη. Όσο και να φταίνουν όλοι οι υπόλοιποι, η δική της ευθύνη είναι η μεγαλύτερη. Μας παραπλανούσε κάθε φορά ότι δεν τρέχει τίποτα. Ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι σε λίγο τελειώνουμε, ότι σε τρεις μήνες θα υπογράψουμε τη σύμβαση, ότι ναι, κάτι έγινε, θα αλλάξουμε λίγο, ότι θα καθυστερήσουμε. Ότι όλα θα. Του έχουμε δώσει άπειρες ευκαιρίες. Ο κ. Μαντάς μάλιστα κάλεσε συναδέλφους του στο Προσεχείας Περιφερειακό Συμβούλιο να καταψηφίσουν τις επιτάξεις. Τώρα μιλάμε για τις επιτάξεις. Και πραγματικά είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Το 2019. Στη χώρα, στην Ελλάδα, της Ευρώπης, να συζητάμε για επιτάξεις περιουσιών. Φαίνεται ότι αυτό δεν έχει τέλος. Τη Δευτέρα έχουμε ξανά το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μάλιστα χωρίς να μας αναφέρουν μέσα τους λόγους που η αποκεντρωμένη διοίκηση, δηλαδή το χαρτί της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης, δεν το έχουν συζητήσει. Και σήμερα μαθαίνουμε και για άλλη αγωγή. Εντάξει, επιτέλους νομίζω ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Αποδείχτηκε πλέον ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί, κύριε Κάνοπλε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να το λύσει το θέμα. Κακά τα ψέματα. Αν μπορούσε να το είχε λύσει το θέμα, θα το είχε λύσει όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω με την ευκαιρία αυτή, από αυτό το βήμα, να καλέσω τους συναδέλφους μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, επιτέλους να πάρουν μια απόφαση η οποία να είναι ξεκάθαρα κατά αυτής της κατάστασης, κατά αυτής της ανεπάρκειας και της ανευθυνότητας που έχει δείξει η Περιφερειακή όλο αυτό το διάστημα, να καταψηφίσουμε τις επιτάξεις, γιατί το θεωρώ ότι πλέον δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Είμαστε δύο μήνες πριν τις εκλογές. Ό,τι γίνεται από δώρα και στο εξής γίνεται καθαρά για ψηφοθυρικούς και προεκλογικούς λόγους. Έχουμε σε δύο μήνες εκλογές η νέα Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει το θέμα και να το λύσει με υπευθυνότητα, με σταθερότητα και να λύσει επιτέλους αυτό το θέμα που υπάρχει με τα σκουπίδια στην Πελοπόννησο. Ο κ. Στατούλης απέδειξε όλο αυτό το διάστημα ότι δεν μπορεί. Εύχομαι ο κ. Νίκας, που θα είναι επόμενος Περιφερειάρχης, να το πάρει σοβαρά στις πλάτες του και να το λύσει το θέμα. Αναφορές του περικλίμαντά και στην ξεκάθαρη και απόλυτη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στο πρόσωπο του Παναγιώτη Νίκα. Η Νέα Δημοκρατία να έχει πλέον αποκηρύξει, σε εισαγωγικά, αν θέλετε, την υποψηφιότητα του κ. Δατούλη και να στηρίζει τον κ. Νίκα. Και να στηρίζει την υποψηφιότητα του κ. Νίκα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Εδώ πλέον η πολιτική είναι μετρήσιμο μέγεθος. Και σε αυτή την κατεύθυνση ο Περιφερειάρχης μετρήθηκε τα τελευταία 9 χρόνια. Ναι. Μετρήθηκε και η Νέα Δημοκρατία, ως όφιλε, έπρεπε να δει και τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα, αυτό, λοιπόν, είναι ξεκάθαρα και τα είπε η κυρία Σπυράκη. Σχόλιο του περικλίματά και για την πολυδιαφημισμένη από την Περιφερειακή Αρχή βράβευση για τον τουρισμό. Νομίζω το παρακολούθησε αυτό και πραγματικά είναι για να γελάει κανείς. Με ποια έννοια το λέω και με κάθε σεβασμό, έτσι. Θέλω πραγματικά να ψάξετε και να δείτε. Αυτός ο φορέας που έδωσε το βραβείο, τι φορέας είναι? Ιδιωτική εταιρεία, ξαναλέω, που διοργάνωσε τελετή βραβείων και βράβευσε την περιφέρεια Πελοποννήσου για ποιο λόγο? Για την αύξηση της κίνησης των τελευταίων ετών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Και πραγματικά αναρωτιέμαι. Και μάλιστα απευθύνομαι και στους πολίτες. Αφιβάλλει κανείς ότι η αύξηση αυτή των επισκέψεων και της επισκεψιμότητας στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας τα τελευταία χρόνια οφείλεται στο να ήμουν στον καπιτάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο και στη μεγάλη κατάσταση Κώστα Ναβαρίνο? Και εμείς πανηγυρίζουμε τώρα για ένα βραβείο που έδωσε μια ιδιωτική εταιρεία και πανηγυρίζει ο κ. Στατούλης επειδή βρήκε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί με την κυρία Κεφαλογιάννη μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί και να το χρησιμοποιεί ως πολιτικό επιχείρημα? Για ποιο λόγο? Να μας δείξει τι, ότι είναι πιο πολύ Νέα Δημοκρατία? Παγιδεύτηκε η κυρία Κεφαλογιάννη. Μα με συγχωρείτε, είναι ο κ. Στατούλης σε Νέα Δημοκρατία και όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι? Αυτό θέλει να μας δείξει? Προφανώς και παγιδεύτηκε η κυρία Κεφαλογιάννη.